Θα ζήσουμε κι εμείς, λέει αυτό το όμορφο τραγούδι, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότση. Υλικό είναι το φιλί, στη στόχια στην αυλή μας φτάνει μια παλάμη γης. Και με αυτό το τραγούδι θα υποδεχθώ τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Μανώλη Σιδηχάκη. Κύριε Σιδηχάκη, γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές. Ακούσατε φαντάζομαι τις πρώτες στροφές από το τραγούδι αυτό και θα το ξέρετε και αρκετά καλά, θα έλεγα. Τις άκουσα, βεβαίως. Μπορώ και εγώ να αντιπαραβάλω κάποιες στροφές από το ποίημα της Σιδηχάκης. Όχι, θα συμφωνήσω απλώς. Απλώς θέλω να κάνουμε μια σύγκριση τώρα, γιατί λέει σε κάποια στιγμή εκεί το τραγούδι ότι εμείς μας αρκεί μια παλάμη γης. Και βλέπω τα πόθεν έσχες τώρα εδώ πάρα πολλών, ακόμα και αρχικών κομμάτων, που είναι τρελαμένα. Τι παλάμες γης εδώ, δεν ξέρουν πόσα κίνητα έχουν πέρα από τα ρευστά. Πώς τα κτιμάτε αυτά? Κοιτάξτε, τα πόθεν έσχες μιλάνε από μόνα τους. Εγώ τώρα τι να κρίνω, να κρίνω τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, τα πόθεν έσχες των βουλευτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών. Τι να κρίνω, ζούμε σε ένα σύστημα τέτοιο που τα επιτρέπει όλα. Τα επιτρέπει όλα. Πόσο αξιόπιστος όμως ένας πολιτικός ο οποίος έχει τόσα τεράστια κίνητα, δάνεια, πώς μπορεί αυτός να υπηρετήσει το γενικό συμφέρον όταν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν έχει καθημερινά να στηριχθεί, να δώσει μέρος στα παιδιά του? Πώς θα σκεφτεί αυτά τα παιδιά? Ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, εξαρτάται από ποια όχθη το βλέπει ο καθένας. Αν είσαι από τη σκοπιά που θες να υπηρετήσεις την καπιταλιστική ανάπτυξη, ένα σύστημα... τώρα αν τα κίνητά σου είναι στα βόρεια προάστια, αγαπητέ κύριε Σιδηχάκη, από ψηλά τα κοιτάς. Προφανώς θα έχουν και στα βόρεια προάστια, προφανώς θα έχουν και μεγάλα και πολλά κίνητα, προφανώς θα έχουν και μεγάλη καβάντζα. Έτσι. Αλλά από την άλλη όμως, τι έχουμε? Έχουμε την ακρίβεια που τσακίζει κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα και αποδεικνύει κάτι βέβαια αυτό, έτσι, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη που υπηρετούν και αυτή η κυβέρνηση, όλα τα αστικά κόμματα και τα φυσικά τους πρόσωπα που λέγαμε για τα πότε μέχρι προηγουμένου, δεν μπορεί ποτέ να είναι δίκαιη. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Δεν μπορεί να είναι για τους πολλούς. Θα είναι πάντα για τους λίγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, όχι όλοι δηλαδή έχουν βάλει το χεράκι του για αυτή την κατάσταση, την ίδια στιγμή όμως και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ συμφωνούν σε βασικές πολιτικές επιλογές. Παρά το γεγονός ότι τσακώνονται για το θεατίνι. Για το ποιος θα κάνει δηλαδή μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια ταξική αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, με πήγες στο κρίσιμο θέμα και στο επόμενο ερώτημά μου, κύριε Σιδηχάκη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτός από την τραγωδία που ζουν οι άνθρωποι εκεί και την καταστροφή των δημόσιων υποδομών, φέρνει αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως τα σιτηρά και όχι μόνο, πέρα από τις αυξήσεις στην ενέργεια, στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, ληστεύεται ουσιαστικά ο καταναλωτής και ιδιαίτερα τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα. Κάποιοι πλουτίζουν βεβαίως και υπερέσοδα αποκτούν τα κράτη, γιατί η ακρίβεια είναι ο μοχλός υπερεσόδων για τα κράτη. Και ένα μέρος αυτών ως φιλοδόρημα επιστρέφουν ως πατερούλες πίσω οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις. Ο δικός μας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Όμως δημιουργεί και κινδύνους άμεσους για επισητιστική κρίση, για λοιμούς στις φτωχές χώρες. Κατά τη γνώμη σου, τι πρέπει να γίνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς θα σταματήσει όλο αυτό? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας με την ακρίβεια, την φτωχοποίηση του λαού, το τσάκισμα του λαϊκού εισοδήματος, δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Είναι μια κεντρική στρατηγική επιλογή, αυτό που σας είπα προηγουμένως, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς η αιτία δεν είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος μπορεί να όξυνε την κατάσταση, αλλά δεν είναι η αιτία. Οι κυκλικές οικονομικές κρίσεις στον καπιταλισμό είναι πολύ πιο συχνές. Ζήσαμε στην Ελλάδα μια προηγούμενη δεκαετή κρίση. Μπαίνουμε ξανά σε μια βαθύτερη και μάλιστα παγκόσμια οικονομική κρίση με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Και ο περιελεστικός πόλεμος στην Ουκρανία ουσιαστικά αποδεικνύει αυτό. Δηλαδή τους σκληρούς μεγάλους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε ισχυρά υπεριαλιστικά στρατόπεδα, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στην καπιταλιστική Ρωσία από τη μία και το ΝΑΤΟ από την άλλη, δηλαδή τις ΗΠΑ
και τις ισχυρές δυτικές καπιταλιστικές χώρες, να το πω έτσι, που προφανώς προκαλεί επισυντηρητική κρίση και ολόκληρο τον κόσμο, προκαλεί μεγένθηση της φτώχειας, προκαλεί μεγαλύτερη φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και θα έλεγα ότι και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αλλά και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, το μόνιμο υποζύγιο που πληρώνει την ύφη δηλαδή, είναι η λαοί, είναι τα φτωχά εργατικά λαϊκά στρώματα. Και την ίδια στιγμή, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έρχεται η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να εξαπατήσει στην κυριολεξία το λαό, και να πει ότι, ξέρετε, εγώ σας δίνω 65 λεπτά, 80 λεπτά την ημέρα ως επιδότηση για τα κάψιμα για τους επόμενους 3 μήνες. Δηλαδή με το ζόρι 10 λίτρα βενζίνης κάθε 30 ημέρες. Μιλάμε τώρα για μια απίστευτη κοροϊδία, έτσι. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά εμφανίζει τις αυξήσεις αυτές σχεδόν ουρανοκατέβατες. Δηλαδή σαν να μην έχει προκύψει, να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί στον κόσμο, να μην υπάρχουν αντιθέσεις. Είναι γεγονός ότι έχετε καταγγείλει και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης την κερδοσκοπία των άτυπων καρτέλ και στον χώρο των καυσίμων, που η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια βέβαια σε όλα αυτά, γιατί οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν. Προς το τέλος του χρόνου θα μας δώσει τα πορίσματα ο κύριος Άδωνης. Δεύτερον, είναι γεγονός ότι η ακρίβεια είναι ο μεγάλος μοχλός για να αποκτά υπερέσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός και, όπως είπα προηγουμένως, το έχετε καταγγείλει και εσείς με την μορφή Πατερούλη, ο Πρωθυπουργός δίνει ένα, αφού έχει πάρει 5 από τον καταναλωτή, δίνει πίσω. Φαίνεται όμως αυτό, κάποιοι το πιστεύουν, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί, ότι κάτι παραπάνω δεν μπορεί να κάνει. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για αυτά και η πρόταση? Η λογική του Χότζα, δηλαδή σας παίρνω 20 και σας δίνω ένα, δεν είναι καινούργια, είναι μια πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το λέει καθαρά, ότι αυτά που σας δίνω εγώ, δηλαδή είναι περίπου 375 εκατομμύρια ευρώ ως δεύτερη φάση της επιδότησης, προκύπτουν από την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού για το μήνα Μάιο. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, το είπατε και εσείς δηλαδή, για το Χότζα. Σας παίρνω 20, σας δίνω ένα, έτσι. Και το λέω αυτό διότι την ίδια στιγμή που δίνει 375 εκατομμύρια ευρώ, για το μήνα Μάιο τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 4.064.000.000 ευρώ, αυξημένα κατά 1.200.000.000. Άρα λοιπόν τα 375 που λέει ότι δίνει ως δεύτερη δόση είναι μόλις το 8%. Και για 3 μήνες, ενώ σε ένα μήνα έχει 1.000.000 και κάτι έσοδα. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν το ομολογεί ευθέως η κυβέρνηση ότι εγώ από αυτά που σας πήρα από την υπερφορολόγηση, σας δίνω ένα 8%. Το ομολογεί, το ετοιμάτε εσείς και το αποκαλύπτει. Η κυβέρνηση λέει από το υστέρημα τα δίνω, διότι δεν έχω άλλο δημοσιονομικό χώρο. Βεβαίως, από τη μια πανηγυρίζει για τα έσοδα που έχει, λέει ότι έχει πετυχημένη πολιτική. Δεν λέει ότι αυτά είναι υπερέσοδα από την υπερφορολόγηση που φέρνει η ακρίβεια. Και από την άλλη λέει, σας δίνω αυτά που μπορώ, γιατί παραπάνω θα δημιουργήσω δημοσιονομική τρύπα και δεν θα έχω να χρηματοδοτήσω την υγεία, την παιδεία, λες και δίνει κάτι στην υγεία και την παιδεία. Είναι ένα μόνιμο αφήγημα το θέμα της ανθεκτικότητας της οικονομίας και μάλιστα επέρεται ότι η ανάπτυξη έχει φτάσει στο 7% στο πρώτο τρίμηνο του 2022, τη στιγμή που η ακρίβεια βέβαια τρέχει με ηλικιότητα. Είναι η πληθωριστική βέβαια ανάπτυξη, δεν είναι η πραγματική, γιατί ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Οι τιμοκατάλογοι των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μιλάμε για αυξήσεις που φτάνουν μέχρι το 10%, είναι είστε καθυλωμένοι στα επίπεδα του 2008. Οι φόροι και τα χαράτσια φυσικά να έχουν γονατίσει τους εργαζόμενους και την ίδια στιγμή που δίνει αυτά τα ψίχουλα που λέγαμε τώρα προηγουμένως, το 8% από τα υπερέσοδα, την ίδια στιγμή δίνει 11 δισεκατομμύρια από τον αναπτυξιακό νόμο και του Ταμείου Ανάκαμψης. Με προλάβατε. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Αυτά τα τεράστια κονδύλια και ποσά δεν έχουν στο σχεδιασμό και στο νομοθέτημα της κυβέρνησης, δεν έχουν ούτε περιφερειακή διάσταση, ούτε κοινωνική συνοχή, το στοιχείο το κοινωνικό, δηλαδή της απασχόλησης μέσα. Θα πάνε, λέει, για να προλάβουμε να τα απορροφήσουμε γρήγορα όπου υπάρχουν έτοιμες ιδιωτικές επενδύσεις. Ποιοι θα έχουν έτοιμες? Οι μεγάλοι όμιλοι εγχώροι και οι ξένοι βέβαια, οι οποίοι συνεργάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις είναι πεταμένες απ' έξω. Άρα λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και προς εκείνωση σε αυτό που λέτε, βγάζει φερμάνι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
σε έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που λέει ότι πάση θυσία πρέπει να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα της μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης. Και την ίδια στιγμή είναι αυτό που λέει και εσείς λέτε, δηλαδή ότι εδώ δίνουμε κίνητρα, λεφτόδεντρα που κυκλοφορούν πάνω από το κεφάλι μας και πραγματικά ζαλίζεται κάποιος, φοροαπαλλαγές, κίνητρα, επιδοτήσεις του μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που αν μιλήσουμε από την πλευρά των συμφερόντων, να το πω έτσι, των εργαζομένων, πρόκειται για μια αντιαναπτυξιακή στρατηγική. Εάν μιλήσουμε όμως από τη σκοπιά των επιχειρηματικών ομίλων, θα σου πει γιατί όχι, πράσινη μετάβαση. Ναι, ευτυχείς και χαρούμενοι όλοι αυτοί. Ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι ανάπτυξη αυτό. Ναι, αλλά μια τέτοια ανάπτυξη που πατάει στα σμαραγιασμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα σε μισθούς πείνας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σηκώνει εξέγερση, να το πω έτσι, Τώρα, κύριε Σιδηχάκη, επειδή είστε πολιτικό κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι είχε αποφασίσει εκλογές. Ξεπέρασε αυτά που έλεγε ότι είναι θέμα αρχών για αυτόν, εθνικού συμφέροντος, να πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας κλπ. Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κάνουν πρόωρες εκλογές όταν βλέπουν ότι φτάνουν στο όριο, ότι χάνουν δυνητικά την αυτοδυναμία ή κινδυνεύουν να περάσουν και δεύτεροι στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τότε κάνουν τις εκλογές. Εδώ ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι φνηδιάστηκε με την ακρίβεια, και η οποία του δημιούργησε μεγάλη πολιτική φθορά, και όλα δείχνουν, ο σχεδιασμός είναι πλέον, το ομολογούν και το λένε και ο ίδιος, ότι αρχές του φθινοπόρου θα πάει σε εκλογές. Ο δικός σας πολιτικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτές τις εκλογές ποιος θα είναι? Καταρχήν, ναι, όντως έτσι είναι, από τον Οκτώβριο ουσιαστικά κάθε μέρα θα είναι εκλογές. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο. Προφανώς δεν θεωρούμε την εκλογική αναμέτρηση το άπαν της ταξικής πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πεδίο μάχης, είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση στις εκλογές. Βεβαίως, το ΚΚΕ θα δώσει αυτή τη μάχη. Παρεμβαίνουμε από καλύτερες θέσεις και νομίζω ότι οι μεγάλοι αγώνες που έγιναν και στην Κόσκο και με τους εργαζόμενους στην Ιφούτ, το μεγάλο καλό εκλογικό αποτέλεσμα της πασχουδαστικής, της πρόσφατες ποιητικές εκλογές, μας δίνει μια αίσθηση αισιοδοξίας. Και φυσικά το ΚΚΕ θέτει την ατζέντα του, όχι γενικά και αφηρημένα, την θέτει προς όφελος των εργαζομένων και την θέτει στην πάλη και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί το ΚΚΕ. Άρα είναι η αύξηση των δυνάμεών σας στη Βουλή, για να μπορείτε να παλεύετε στη συνέχεια και στα κοινωνικά μέτωπα από καλύτερες συνθήκες, αν σας μεταφράζω σωστά. Το κρίσιμο είναι πόσο ο ίδιος ο λαός ανοίξει το δρόμο και μέσα από διάφορες εκλογικές μάχες που θα δοθούν, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, είναι αργότερα οι περιφερειακές, οι τοπικές εκλογές, αλλά κυρίως το πώς το ΚΚΕ από καλύτερες θέσεις και με περισσότερους βουλευτές μέσα στη Βουλή θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Και το λέω αυτό διότι τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Από τη μία έχεις μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχουν βαρύτατες ευθύνες για το πώς οδηγήθηκαν τα πράγματα μέχρι σήμερα για να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί μας έχουν προσδέσει ακόμα περισσότερο στις νατοϊκές επιλογές, στρατηγικές επιλογές των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πράσινη μετάβαση, συμφωνία με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλους τους αντιλαϊκούς στόχους και αυτό το νέο υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, και από την άλλη είναι το ΚΚΕ, που φυσικά θέτει και τρακυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ωραία. Κύριε Σιδηχάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη γόνιμη συζήτηση που κάναμε μαζί και αποτυπώσατε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και στην κρίση που είναι σε εξέλιξη, αλλά και την προοπτική. Κρατάω την τοποθέτηση για την καπιταλιστική Ρωσία. Φαντάζομαι καπιταλιστική είναι και η Κίνα, κατά την εκτίμησή σας. Αλλάζουν οι μορφές του καπιταλισμού. Και από αυτού θα ξεκινήσουμε την άλλη φορά να πάμε και λίγο πιο βαθιά, να δούμε και λίγο και τις ιδεολογικές πλευρές της προσέγγισής σας σε αυτή την κρίση πλέον του καπιταλισμού με τα πολλά πρόσωπα που κυριαρχεί απόλυτα στον πλανήτη. Είναι και ποτέ, όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο, η ανατροπή αυτού του συστήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Γεια σας. Γεια σας.